Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, να ξεκινήσω με το να σας ρωτήσω τι είναι αυτό το οποίο κρατάτε από αυτή την επικοδομητική διαδικασία που προηγήθηκε. Αναφέρομαι στην κορυφαία ακαδημαϊκή διαδικασία των Βρετανικών εκλογών. Η διαδικασία αυτή διεξήχθη μέσα σε ένα πολύ ακαδημαϊκό πλαίσιο και τα δύο υποψήφια Βρετανικά σχήματα έκαναν τη μάχη των εκλογών με πολύ ήπιο και ακαδημαϊκό τρόπο. Η κοινότητα απεφάνθη και είμαστε εδώ σήμερα. Λοιπόν, οι πρώτες σας πρωτοβουλίες και το όραμά σας ταυτόχρονα για την επόμενη μέρα του Πανεπιστημίου. Αυτό που θέλουμε είναι το Πανεπιστήμιο να συνεχίσει να είναι ένα δημοκρατικό πανεπιστήμιο, ένα πανεπιστήμιο ανοιχτό στην κοινωνία, ένα πανεπιστήμιο που κοιτάζει τους φοιτητές, τους νέους επιστήμονες, που κοιτάζει τους ανθρώπους του, επενδύει στους ερευνητές, επενδύει στην εκπαίδευση και στην παραγωγή νέας γνώσης, αλλά δεν στέκεται μακριά από τα προβλήματα της κοινωνίας, από τα μεγάλα προβλήματα. Μην ξεχνάτε ότι ζούμε σε έναν πλανήτη που νοσεί πλέον, και στην κυριολεξία. Μεγάλα ζητήματα, μεταναστευτικό, προσφυγικό, ρατσισμός, κλιματική αλλαγή, περιβάλλον. Όλα αυτά τα προβλήματα θα πρέπει τα πανεπιστήμια να τα απασχολούν. Υπάρχει ο κόσμος που μπορεί να συνδράμει και στα προβλήματα αυτά και να βοηθήσει την κοινωνία να... Έτσι κι αλλιώς και εσείς μέσα σε αυτό το πλαίσιο λειτουργείτε και κινείστε, ενώ το πλαίσιο που επιβάλλει ο κορονοϊός πλέον. Θα υπάρξει κάποια διαφοροποίηση από το φθινόπωρο και μετά? Επίσημη ενημέρωση δεν έχουμε ακόμα. Αυτά που ξέρουμε είναι αυτά που ξέρει όλος ο κόσμος. Αντιλαμβάνεται όμως κανείς παρακολουθώντας τις εξελίξεις ότι είμαστε σε μία φάση τώρα όπου έχουμε ξανά έξαρση κρουσμάτων. Η κοινωνία δεν μπορεί να μείνει άλλο κλειστή από ό,τι φαίνεται. Δεν προβλέπεται, σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε, να έχουμε γενικευμένα lockdown πλέον. Η αποστασιοποίηση φαίνεται ότι θα συνεχίσει να υπάρχει. Τα μέτρα ασφαλείας προστασίας θα πρέπει να λαμβάνονται μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να είμαστε ασφαλείς με ένα εμβόλιο όταν αυτό είναι διαθέσιμο. Θα πάρει χρόνο. Άρα θα ζούμε με αυτό. Καλείτε τώρα να διαχειριστείτε ένα ίδρυμα με πάρα πολλά διαφορετικά επίπεδα και λειτουργίες. Δηλαδή, φοιτητές, ερευνητές, τεχνική, εκπαιδευτική, διδακτορική. Η μεγαλύτερη δυσκολία σε αυτό για εσάς ποια θεωρείτε ότι είναι? Η πρόκληση. Η πρόκληση είναι να καταφέρουμε να διατηρήσουμε το Πανεπιστήμιο Κρήτης εκεί που το έφεραν αυτοί που το έφτιαξαν, αυτοί που το ίδρυσαν. Το Πανεπιστήμιο της Κρήτης έχει αποκτήσει ένα λαμπερό όνομα, για να χρησιμοποιήσουμε τον ελληνικό όρο. Είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο... Και χαρακτηρίζεται και από έναν διεθνισμό, έτσι. Έχει τη βάση του στην Κρήτη. Η εξωστρέφεια είναι κάτι που χαρακτηρίζει και χαρακτηρίζει το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει κατοχυρώσει μία θέση τόσο στον ελληνικό χώρο όσο και στο διεθνή ακαδημαϊκό χώρο, η οποία είναι υψηλή. Αυτό είναι που θα πρέπει να συνεχίσει και την επόμενη μέρα, να διαδραματίζει δηλαδή αυτόν τον ρόλο και συνάμα να μπορεί να ανταποκριθεί και στον κοινωνικό του ρόλο, στον οποίο εμείς πιστεύουμε πάρα πολύ. Τόσο εμπλεκόμενο στα μεγάλα ζητήματα, μη παραβλέποντας όμως και την κοινωνία της Κρήτης, η οποία το έχει αγκαλιάσει το Πανεπιστήμιο. Τα πρώτα μας βήματα θα είναι οι συνέργειες. Θα εκμεταλλευτούμε δηλαδή τη θέση που βρίσκεται το Πανεπιστήμιο της Κρήτης σε σχέση με τα άλλα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα του νησιού. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας αποτελεί ένα στρατηγικό εταίρο. Ομοίως, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα χρειάζονται συνέργειες. Συνέργειες θα αρχίσουν από εδώ και θα βγούμε και στον διεθνή χώρο. Έρευνα ένα τεράστιο χώρος, κεφάλαιο, αναπτυξιακό, προσοδοφόρο, ταυτόχρονα, το οποίο βέβαια δέχεται και εκείνο με τη σειρά του πλήγμα. Δεν ξεχνάμε και την πολυετή οικονομική κρίση, έτσι, που έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα. Πάνω που βγήκαμε από μια δεκαετή κρίση, ήρθε η κρίση καινούρια. Έτσι. Που δεν έχουμε δει ακόμα τις συνέπειές της. Κατά συνέπεια, το περιβάλλον δεν είναι εύκολο. Οι προκλήσεις είναι μεγάλες. Αλλά αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα, όσοι μπορούν, θα θέλουν να δουν κάτι διαφορετικό την επόμενη μέρα, έναν άλλο ρόλο, έναν καινούριο ρόλο του Πανεπιστημίου Κρήτης, πιο δυνατό. Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα νέα κριτήρια αναφορικά με τη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων, κάτι το οποίο θα αρχίσει να λειτουργεί από το 2022 και μετά, η δική σας η άποψη? Ένα μεγάλο θέμα
που απασχολεί τα ιδρύματα, όλα τα ιδρύματα τα ανώτατα της Ελλάδας, αυτή τη στιγμή είναι υποχρηματοδότηση. Υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση, κενώνονται θέσεις, δεν πληρώνονται. Τώρα, εμείς θα θέλαμε και θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε στο βαθμό που είναι εφικτό οι προϋπολογισμοί των ιδρυμάτων να φτάσουν στο επίπεδο που ήταν στα πρώτα χρόνια της κρίσης, πριν το 12 δηλαδή. Δεν είναι εύκολο. Τώρα, όταν έρχεται η πολιτεία και σου δίνει το 80% και σου κόβει το 20%, καταρχάς δεν ξέρουμε για ποιο ποσό μιλάμε. Δηλαδή, θα πρέπει κανείς να είναι πολύ προσεκτικός, μη στραγγαλιστούν τα ιδρύματα παραπέρα. Τα ιδρύματα θα ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις και θα προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Όμως δεν ξέρουμε για τα ακριβή ποσά τώρα, τα ακριβή νούμερα. Το 80-20, το οποίο είναι να ισχύσει, δηλαδή φοβάμαι μην λειτουργεί ως τιμωρητικό για ένα πανεπιστήμιο και όχι ως ερέθισμα ή διευκόλυνση για να κάνει κάτι διαφορετικό και να διατηρηθεί έτσι όπως πρέπει. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά σε αυτό το σημείο που βρεθήκατε καλά. Κοντά μας απόψε. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.